Στον Εχίνο ήταν η δεύτερη μεγάλη στάση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Νίκου Παπά με αφορμή το πρόγραμμα εγκατάστασης δορυφορικού εξοπλισμού στην ορεινή περιοχή που βάζει τέλος στον τηλεοπτικό αποκλεισμό των κατοίκων. Οι προοπτικές ανάπτυξης και του τόπου δεν μπορεί να είναι ξεχωριστές, να διαχωρίζονται από την ανάπτυξη των νέων τεχνολογίων. Δηλαδή αν δεν γίνει και η πρωτογενής παραγωγή πιο αποτελεσματική, με εξοικονόμηση πόρων, με τις δυνατότητες που δίνουν οι νέες τεχνολογίες. Εάν δεν συνενωθούν δυνάμεις, όπως με χαρά διαπίστωσα ότι υπάρχει μια πάρα πολύ ισχυρή τάση συνένωσης των δυνάμεων των παραγωγών, εκεί είναι η λύση. Εκεί είναι η λύση, στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και στην ενότητα των δυνάμεων. Σε κάθε περίπτωση και οι συνεργάτες οι δικοί μου και οι βουλευτές μας εδώ, Δήμαρχε, έτσι, είναι στη διάθεσή σας και τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά για να μπορέσουμε και τα προβλήματα και τα πολύ σοβαρά αλλά και τα δευτερεύοντα, εντός πολλών εισαγωγικών δευτερεύοντα, γιατί καμιά φορά ξέρεις και εμείς που είμαστε σε θέσεις ευθύνης έχουμε κάποια, κάποια πράγματα να θεωρούμε ότι δεν είναι τα κρίσιμα, αλλά υπάρχουν κρίσιμες αποφάσεις οι οποίες και δεν έχουν κόστος και μπορούν τη ζωή των πολιτών να την αλλάξουν και να την βελτιώσουν. Μάλιστα, όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος, ήδη ξεκινούν οι αιτήσεις στο Δήμο για τους δικαιούχους του προγράμματος, επισημένοντας πως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το όλημα που υπάρχει και για τα τοπικά κανάλια. Απλά μας λείπει ένα μικρό δήμα για τα τοπικά κανάλια. Αυτό, ίσως, θα πάρουμε το αυτό είναι. Για τα περιφερειακά και τα τοπικά πρέπει. Αυτό είναι. Δεν βλέπετε τώρα. Το πρόβλημα που μπορούμε άμεσα να λύσουμε είναι το πρόβλημα με τους πανελλαδικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, διότι και εσείς, για παράδειγμα, πληρώνετε με τη ΔΕΗ μαζί το ανταποδοτικό τέλος για την ΕΡΤ. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να μην εξασφαλίζετε το δικαίωμά σας εφόσον πληρώνετε το ανταποδοτικό τέλος. Κύριε Υπουργέ, τι να το κάνω. Ανέβηκε και το κανάλι 6 από ό,τι έμαθα. Ανέβηκε και το κανάλι 6. Αληθεύει αυτό, έτσι. Ανέβηκε και το κανάλι 6. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στον Εχίνο, την ευκαιρία να θέσει τα προβλήματα στον Υπουργό έχει και ο βουλευτής Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ, Χουσέιν Ζέιμπεκ. Βέβαια, ένα πάβιο αίτημα το να μην είχαν πρόσβαση οι πολίτες στα κανάλια της χώρας μας ήταν μεγάλο πρόβλημα. Τώρα λύνεται αυτό, βέβαια, και τα περιφερειακά κανάλια πιστεύω θα βρούμε μια λύση ώστε να έχουμε πρόσβαση και σε αυτά. Προχωράμε. Παρά τις δυσκολίες που έχουμε, γίνονται θετικά βήματα και στην παιδεία και στην υγεία, αυτό που τόνισαν εδώ πέρα. Βέβαια, το πρόβλημα με το ασθενοφόρο είναι πολύ σοβαρό, γιατί εξυπηρετεί ένα μεγάλο πληθυσμό. Βέβαια, και με την διάνοιξη των συνόρων με τη Βουλγαρία, έρχονται και από εκεί. Έχει γίνει το κέντρο υγείας διασυνεργειακό. Έχει τις υπόδομες να βοηθήσει, όμως μια βάρδια χάνεται. Έχουμε ειδοποιήσει τον κύριο Υπουργό Υγείας. Έχουμε κάνει ανεπάλληλες φορές. Θα βρεθεί μια λύση. Υπήρχε ένα ψήφισμα που το έχουν υπογράψει όλες οι παρατάξεις του Δήμου Μίκης. Προσπαθούμε σιγά σιγά να λύνουμε τα προβλήματα. Βέβαια, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και διάφορα. Δεν μπορούμε να τα λύσουμε από μια στιγμή στην άλλη. Όμως υπάρχει μια θέληση και από την πλευρά των βουλευτών και από την κυβέρνηση. Και βήμα-βήμα προχωράμε. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως τόνισαν οι κάτοικοι, είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση στρέφει το βλέμμα της με τόσο ενδιαφέρον στην περιοχή, όπως αποτυπώνεται στις πολλές επισκέψεις υπουργών και μάλιστα χωρίς να υπάρχει προεκλογική περίοδος. Ενώ αξιοσημείωτη ήταν η επισήμανση κατοίκου πως μπορεί ο κ. Τσίπρας να υποσχέθηκε πολλά, ωστόσο το γεγονός πως πραγματοποίησε την ελεύθερη πρόσβαση των ανασφάλιστων στην υγεία ήταν το σημαντικότερο που υλοποίησε, αφού δίνει δυνατότητα σε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της περιοχής που αντιμετωπίζει πρόβλημα να έχει επιτέλους ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η Ελλάδα είναι μια χώρα δημοκρατική και οφείλει αυτό να το αποδεικνύει κάθε μέρα. Είτε πρόκειται για το δικαίωμα των ανθρώπων να βλέπουν τηλεόραση, είτε για το δικαίωμα στην υγεία, εδώ που είπε ο Χουσέιν, έτσι, είτε σε σχέση με τις υπόλοιπες υποδομές. Νωρίτερα ο κύριος Παπάς έκανε μια ολιγόλεπτη στάση στο Δημαρχείο στη Σμύθη, όπου συζήτησε με τον Δήμαρχο της περιοχής Τζέμιλ Καμψά τα ζητήματα που απασχολούν Δήμο και κατοίκους. Η περιοδία του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής στην Ξάνθη ολοκληρώθηκε με τη συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής, ενώ ακολούθως αναχώρησε για την Κομοτηνή.